Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Όπως βλέπετε, βρίσκομαι στην αγαπημένη μου πόλη στα Ιωάννινα. Οπότε λέω, γιατί να μην ανοίξω ένα γεννιωτικό vlog. Πραγματικά πιστεύω ότι λίγες περπατησιές αρκούν για να αγαπήσει κανείς εδώ τα Γιάννενα, τη λίμνη, το κέντρο των Ιωαννίνων. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, γνωρίζετε κιόλας περισσότεροι, είναι η πόλη μου η αγαπημένη, οπότε θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη πόλη στον κόσμο. Λίγο η ομορφιά της παλιάς πόλης, λίγο τα υπέροχα και τόσο γραφικά δρομάκια, η λίμνη, το κάστρο, το φαγητό και άλλα πολλά, θεωρώ ότι κάνουν τα Γιάννενα έναν τόσο ξεχωριστό, ιδιαίτερο και αγαπημένο προορισμό. Ωραίες οι βόλτες, ωραία όλα, αλλά νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και επειδή έχω πεινάσει αρκετά, λέω να πάω να φάω το αγαπημένο μου σουβλάκι εδώ στα Γιάννενα, στον Πολύκαρπο. Το έχετε δει και από προηγούμενο βίντεο. Έχει χειροποιηθεί το σουβλάκι και πραγματικά είναι εξαιρετική η ποιότητά τους και οι πατάτες είναι φρέσκες. Και γενικά, όποιος επισκεφτεί το συγκεκριμένο σουβλαζίδικο, πιστεύω θα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, που μου αρέσει πάρα πολύ το σουβλάκι, πλέον δεν τρώω σουβλάκι, διότι το ένα μου ξυνίζει, το άλλο μου βρωμάει. Το συγκεκριμένο. Είναι καταπληκτικό. Περιμένω κάθε φορά πότε θα έρθουμε στα Γιάννενα για να φάω σουβλάκια. Δεν υπερβάλλω, σας το λέω αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται ότι όντως είναι χειροποίητα τα σουβλάκια και έτσι καλά ποιοτικά. Οπότε πάμε να φάμε και ένα σουβλάκι και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Λοιπόν, έφτασα εδώ στο πέραμα, κατευθύνομαι προς Πύλαιο Περάματος. Για όσους δεν έχετε έρθει να έρθετε, εγώ έχω έρθει άλλη μία ή δύο φορές, δεν θυμάμαι, αλλά πριν πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραία και μου έλειψε να σας πω την αλήθεια, οπότε λέω να σας πάρω μαζί, να δω και τι επιτρέπεται, να τραβήξω μια φωτογραφία, έτσι 2-3 πλάνα, να σας δείξω και εσάς πώς είναι και αν έρθετε εδώ στα Γιάννενα, ωραίο θα ήταν να πάτε και να το επισκεφτείτε. Πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Thank you.
στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης των Ιωαννίνων, στην πλατεία Δημοκρατίας, στέκει αγέροχο ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, το Ρολόι. Αρχικά χτίστηκε στο βόρειο τμήμα της πλατείας, ύστερα από παραγγελία του Οσμάν Πασά το 1905. Όμως το 1918, έπειτα από καταστροφές, αποξηλώθηκε με σκοπό την αναστήλωσή του και στη συνέχεια το 1925 επανατοποθετήθηκε στη σημερινή του τοποθεσία. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Πρωτόγνωρο αυτό εδώ για τα Γιάννενα. Ψάχνω να βρω μακαρονόπιτα, διότι εδώ στην Ήπειρο τα κάνουν όλα πίτες και είναι η μοναδική πίτα που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω, οπότε τώρα που έχω πεινάσει λέω να πάω να ψάξω να βρω μια μακαρονόπιτα, να δω τι ακριβώς είναι αυτό και είναι τόσο ωραία και τόσο νόστιμη. Συνήθως τη φτιάχνουν στα γιορτινά τραπέζια, κυρίως Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Για πάμε να δούμε, θα βρω. Μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα αναζήτησης, επιτέλους βρήκα μακαρονόπιτα. Είναι αυτή εδώ. Μου φαίνεται έτσι, δεν ξέρω, μου φαίνεται ιδιαίτερη, αλλά πιστεύω ότι είναι ωραία. Για να δοκιμάσουμε. Είναι εντυπωσιακή, είναι ιδιαίτερη και πιστεύω πως αν είσαι από τα άτομα όπως εγώ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια και οι πίτες, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Δηλαδή πιστεύω και με το παραπάνω άξιζε ο χρόνος και τα λεπτά που περπάτησα για να την ψάξω. Έχω ανέβει εδώ πάνω στο κάστρο των Ιωαννίνων. Πραγματικά πρόκειται για ένα μέρος το οποίο εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ. Παίζει να είναι η 20η φορά που έρχομαι στο κάστρο και κάθε φορά πριν φύγω από τα Γιάννενα, οπωσδήποτε θέλω να έρχομαι και να επισκέπτομαι αυτό το τόσο όμορφο κάστρο και αυτό το τόσο ωραίο μέρος. Προφανώς και θα έχετε δει σε πιο αναλυτικό βίντεο σε ένα προηγούμενο βίντεο που έχουμε ανεβάσει με τον Κωνσταντίνο στα Γιάννενα, για το οποίο σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για, για τα σχόλια, για τα likes, για τις προβολές. Έχει φτάσει νομίζω 12.000 προβολές. Μας έχετε γράψει πάρα πολύ έτσι όμορφα σχόλια, παρόλο που τότε ήταν τα πρώτα μας βήματα και εντάξει και το μοντάζ ήταν λίγο ό,τι να είναι, αλλά νομίζω έστω και μέσα από αυτό το μικρό βιντεάκι, έστω και μερική από την ομορφιά των Ιωαννίνων νομίζω περνάει και μπορείτε να τη δείτε και εσείς που δεν έχετε έρθει στα Γιάννενα και κακώς, όποιος δεν έχει έρθει στα Γιάννενα πραγματικά χάνεται να επισκεφτείτε αυτή την πανέμορφη πόλη. Πιστεύω ότι θα σας εντυπωσιάσει και θα την αγαπήσετε και εσείς το ίδιο. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το ότι βλέπεις τα υπέροχα τείχη με το ρολόι έξω από την πόλη των Ιωαννίνων. Με το που περνάς τα τείχη αυτά, μπαίνεις μέσα και ουσιαστικά υπάρχει μια πολιτεία. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, έχουν τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, τα καταστήματά τους, έτσι τυπικά μικρά. Και στη συνέχεια, καθώς περπατάς και συνεχίζεις, περνάς και από τη δεύτερη πύλη, από τη δεύτερη πόρτα ουσιαστικά.
όπου είναι το, όπως το λέω, το κάστρο μέσα στο κάστρο. Εδώ υπάρχει και το Βυζαντινό Μουσείο και, το, και ο τάφος του Αλή Πασά. Και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο και επίσης σου προσφέρει και μια υπέροχη θέα κάτω στην Παμβότιδα, στη λίμνη. Συγκίνηση από την ομορφιά και από την έτσι αγάπη που σου αποπνέει ένα μέρος. Αυτό ακριβώς νιώθω κάθε φορά, αλλά και αυτή τη φορά όταν έρχομαι και όταν βρίσκομαι εδώ στα Γιάννενα. Εδώ βλέπετε τα υπέροχα τείχη του κάστρου μας και ακριβώς απέναντι η Παμβότιδα. Οπότε, αφού κατέβηκα κι εγώ από το κάστρο και να σα πω την αλήθεια, κουράστηκα και λίγο, λέω να πάω να δοκιμάσω ένα γιαννιώτικο μπακλαβά. Εγώ δεν είμαι λάτρης του μπακλαβά, να σα πω την αλήθεια, αλλά ο γιαννιώτικος μπακλαβάς έχει και φύλλο κατά ύφη, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και καρύδι. Οπότε, λέω να πάω να δοκιμάσω κι εγώ, δεν έχω ξαναφάει γιαννιώτικο μπακλαβά και πιστεύω θα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε ποια είναι η διαφορά του. Είναι όντως τόσο εντυπωσιακός, ιδιαίτερος και νόστιμος όσο λένε εδώ οι γιαννιώτες. Λοιπόν, μέχρι να φτάσω στο μαγαζί που θα φάω το γιαννιώτικο. Ενημερώθηκα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αν είναι για φιλανθρωπικό σκοπό ή για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο εδώ η πόλη. Έχει να κάνει με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώνουν κάτι, μια εκδήλωση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Έχουν στήσει έτσι διάφορα δρόμενα, έχουν φωταγωγήσει ακόμα περισσότερο και το κάστρο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχουν κλείσει και οι δρόμοι, να φανταστείτε, ούτε οι άμαξες δεν περνάνε, που θέλω να κάνω μια βόλτα μετά, λόγω γιατί έχω πολύ καιρό να ανέβω στην άμαξα. Ούτε αυτοκίνητα περνάνε, έχει γίνει πεζόδρομος. Και ουσιαστικά νομίζω αυτό ισχύει από τις 6, 5:30-6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Οπότε αν τα προλαβαίνουμε, προλαβαίνετε, να το απολαύσετε, να έρθείτε. Και νομίζω έχει ξεκινήσει από αρχές Ιούνιου και τελειώνει αρχές Ιουλίου, οπότε είναι ένα μήνα κάθε μέρα γίνεται αυτό. Μόλις έφτασα στο νησάκι των Ιωαννίνων, στο νησί χωρίς όνομα. Υπάρχει και μια παγκόσμια πρώτη για αυτό το νησί, διότι είναι το μοναδικό νησί, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν έχει όνομα. Και επίσης, ακριβώς βλέπετε το μουσείο του Αλή Πασά. Δεν θα μπω αυτή τη φορά, γιατί έχω ξαναμπεί, νομίζω, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ή πρόπερσι. Έχω τραβήξει πλάνα. Οπότε, ο κύριος λόγος που ήρθα και αυτή τη φορά στο νησί είναι για να δοκιμάσω επιτέλους και εγώ τον τραχοπόδαρα.
Και όσοι με γνωρίζουν, συνήθως μου λένε και με πειράζουν. Φυσικά, για νιώτησα εσύ, επειδή αγαπώ πολύ αυτή την πόλη και δεν έχεις δοκιμάσει τα τροχοπόδαρα. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε μαζί παρεούλα αυτά τα 600 τροχοπόδαρα. Λοιπόν, έφτασα εδώ στο νησί και αυτή τη στιγμή είμαι 2 μέτρα περίπου από το μαγαζί που θα καθίσω να φάω για πρώτη φορά βατραχοπόδαρα. Είμαι λίγο να φάω, να μην φάω δεν ξέρω, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα μέχρι το νησάκι, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια να δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν θα μου αρέσουν, πιστεύω θα τα αγοράσω και δεν θα τα φάω, θα τα αγγίξω. Αλλά κάποιοι λένε ότι μοιάζει με ορτίκι, δεν έχω φάει ορτίκι, δεν ξέρω πώς είναι. Άλλοι λένε ότι μοιάζει με κοτόπουλο, άλλοι με ψάρι. Δεν ξέρω, ελπίζω να μου αρέσουν, μην τα πληρώσω και τζάμπα και να μην πάω και τίποτα, να είναι εντάξει. Εσείς έχετε δοκιμάσει ποτέ από τραχοπόδαρα? Πώς σας φαίνεται, όσοι έχετε δοκιμάσει, σας άρεσε? Λένε πάντως ότι είναι πολύ ωραίο μεζές και λένε ότι είναι και από τα πιο καθαρά, έχει το πιο καθαρό κρέας, διότι είναι μέσα στη λίμνη και δεν τρώει μόνο έντομα, λένε. Αυτό δεν έπρεπε να το θυμηθώ. Τέλος πάντων, τα συγκεκριμένα, να σου πω την αλήθεια, παλιότερα τα ψαρεύανε πράγματι από τη λίμνη. Και στην κατοχή, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη που τα έφεραν αυτά εδώ στο νησί ήταν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί τα ψάρευαν και τρώγαν τα βατροχοπόδαρα και έτσι καθιερώθηκε μετά και ως μεζές εδώ, κυρίως στο νησί. Ίσως βρείτε και στα Γιάννα, δεν ξέρω, αλλά στο νησί θα βρείτε σίγουρα. Τώρα έχω την εντύπωση, επειδή εντάξει είναι πόσα βατράχια να έχει και αυτή η λίμνη, έχω την εντύπωση ότι τα φέρουν από αλλού και ότι δεν είναι από τη λίμνη, εκτός αν κάποια είναι από τη λίμνη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω πολλές σκέψεις, απλά θα πάω, θα τα παραγγείλω και θα τα δοκιμάσω. Ελπίζω να μην πάει χαμένος ο κόπος μου που ήρθα μέχρι εδώ και τα λεφτάκια μου, γιατί εντάξει, είναι σίγουρα έτσι λίγο πιο ακριβώς μεζές, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλός, θα είναι ωραίος, δεν θα το μετανιώσω δηλαδή που ήρθα μέχρι εδώ. Για πάμε να δούμε, θα σας τραβήξω λογικά και κάνα πλάνο, να τα δείτε κι εσείς πώς είναι. Και μετά φυσικά θα σας πω και τις εντυπώσεις μου. Γενικά, να το πω και αυτό, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ η ηπειρώτικη κουζίνα και εδώ η γιαννιώτικη. Γιατί είναι μια πολύ φτωχή κουζίνα. Είναι φτωχή κουζίνα, αλλά με πάρα πολύ ωραία γεύση. Δηλαδή, πιστεύω ότι εκεί κρύβεται και το μυστικό και αυτό είναι που κάνω και εγώ στην μαγειρική μου. Αυτό είναι που έμαθα κιόλας και από τη γιαγιά μου και τη μαμά μου. 2-3 υλικά φτωχά, απλά καθημερινά. Βάλε και αγάπη και θα φτιάξεις το πιο νόστιμο φαγητό που όλοι θα μιλάνε και θα συζητάνε γι' αυτό. Οπότε και εδώ στα Γιάννα μου αρέσει αυτό γενικά στην Ήπειρο, το ότι είναι έτσι πολύ απλά τα υλικά, αλλά το φαγητό, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Και εγώ που έχω και αδυναμία στις πίτες, εδώ στα Γιάννα, όπως σας είπα, τα κάνουν όλα πίτα. Στα Γιάννα, στην Ήπειρο, μάλλον στην Ήπειρο γενικά, σίγουρα και στα Γιάννα, μελιτζανόπιτα, κυμαδόπιτα, τυρόπιτα, πρασόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, κολοκυθόπιτα, ζυμαρόπιτα, μακαρονόπιτα, σίγουρα μανιταρόπιτα, νομίζω κάνουν τα πάντα πίτα. Και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό. Γενικά όταν και η πίτα έχει έτσι ποιητικό φύλλο, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να σας πω ποιες είναι οι εντυπώσεις μου για τα βατραχοπόδαρα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ένιωθα λίγο παράξενα, δεν ήξερα αν θα μου αρέσουν, αν θα είναι περίεργη η γεύση τους. Όμως προς μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα ότι πραγματικά αυτό που λένε ισχύει. Είναι σαν να τρως κοτόπουλο, μοιάζει πάρα πολύ με το κοτόπουλο. Άλλοι λένε ότι μοιάζει με το ορτίκι. Δεν έχω φάει ορτίκι, οπότε δεν ξέρω να σας απαντήσω. Αλλά νομίζω μοιάζει πάρα πολύ με το κοτόπουλο. Είναι λίγο πιο τρυφερό, πιο μαλακό το κρέας του και ίσως είναι λίγο πιο αδύναμο από το κοτόπουλο. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ο τρόπος που τα τηγάνισαν από τα πάναρα, θεωρώ ότι κάναν πολύ καλή δουλειά. Εγώ έφαγα εδώ στους πρόποδες. Είχα και μια πολύ ωραία θέα, γιατί ακριβώς μπροστά μας ήταν η λίμνη. Ορίστε, μπορείτε να δείτε κι εσείς.
και έμεινα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε, αν έρθει και εσύ εδώ και είσαι έτσι λίγο τολμηρή, μπορείτε να δοκιμάσετε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.